Αναστασία. Στο Max είναι. Στο Max είσαι. Ναι. Να σε ρωτήσω. Θες να ξεκινήσω. Τι. Θες να ξεκινήσουμε το OCD. Τι. Θέλεις να ξεκινήσουμε το OCD. Τι είναι να το ξεκινήσουμε. Θέλεις να το ξεκινήσουμε το OCD. Θες να κάνουμε το OCD. Το OCD ξεκίνησε το 2018, ένα ωραίο μεσημέρι, στον καναπέ της Αναστασίας. Στον καναπέ και αράζαμε και δεν κάναμε τίποτα. Ξαφνικά αποφασίσαμε να κάνουμε τα σχέδιά μας μπλούζες. Και αντί να παραγγείλουμε σουβλάκια, είπαμε ας φτιάξουμε μπλουζάκια. Δουλεύουμε κατά κύριο λόγο στα Χανιά και όλα ξεκίνησαν λάθος. Και όλα ξεκίνησαν λάθος γιατί δεν είχαμε ιδέα, δεν ξέραμε κανέναν και απλά πήγαμε στα τυφλά που εκεί έπεσε το κάνεις. Και η πρώτη μας παραγγελία ξεκίνησε δυναμικά με ενθουσιασμό με τα 75 μπλουζά, όχι από τα 100, τα 75 να είναι λάθος. Η πρώτη παραγγελία, αρχικά φτάνει η παραγγελία σπίτι. Είχαμε πάρα πολύ χαρά που επιτέλους τα βλέπαμε, ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα. Είχαν έρθει δύο τεράστιες κούτες, αγε, ανοίγουμε, βγαίνουν πρώτα τα 25 σωστά. Και λέμε μαλάκ. Και μετά ανοίγουμε την άλλη. Ξαφνικά κοιτάμε πίσω και είχε φύγει το C από το O, γιατί στην αρχή είχαμε άλλο λόγο, ήταν στρογγυλό. Και είχε φύγει το ένα γράμμα μέσα από τον κύκλο, που υποτίθεται ήταν τα τρία γράμματα, το O, C, D, μέσα σε ένα κύκλο. Και είχε φύγει και ήταν έξω από τον κύκλο και ήταν απλά για να μας σπάσει όλους τους ψυχαναγκασμούς που είχαμε. OCD σημαίνει ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Πώς σχετίζεται. Εντάξει, ο καθένας έχει τα κολληματάκια του. Ο καθένας έχει τους δικούς του ψυχαναγκασμούς σε αυτή την ομάδα. Στην αρχή και οι τέσσερις είχαμε από κάτι κουλό. Εγώ νομίζω διαλέγω πάντα να έχω τα πιο κουλά, αλλά κρατάνε ένα διαστήματα, δηλαδή μετά μου αλλάζουν. Οπότε αυτό είναι καλό γιατί ξεπερνά τα προβλήματα. Τα σχέδια προκύπτουν νομίζω κυρίως μέσω της καθημερινότητάς μας και λόγω των γεγονότων εκείνης της περίοδου. Η συλλογή που πήγε καλύτερα από όλες ήταν η τελευταία με το Conspiracy. Που έχει ξεκινήσει όλο αυτό με τον κορονοϊό και ο καθένας αλήθεια με κρίτικο το κοντό του, έχουμε αυτό, δεν έχουμε αυτό, υπάρχει, ο κορονοϊός δεν υπάρχει. Ήταν καθαρά λόγω κορονοϊού και όλα αυτά που ακούγαμε. Disclaimer, δεν τα πιστεύαμε. Δεν τα πιστεύαμε. Και έτσι πήγαμε κάπου στο παρελθόν και φέραμε πάλι μερικές θεωρίες, π.χ. το ΜΚΑ Ultra, το Αέριο 51. Βασικά ήταν ξεκάθαρα επηρεασμένα από τις στιγμές που ζούσαμε με COVID, εμβόλια, 5G. Εγώ ήθελα να είχαμε κάνει και αυτό με τα περιστέρια. Και εμένα μου άρεσαν τα περιστέρια. Ήταν πολύ ωραία το περιστέρι. Και καλά δεν πετάνε στην Αθήνα επειδή τα είχαν πάρει σε κάποιο φάση όλο μετά. Συμβαίνει για να ολοκληρωθεί αυτή η συνέντευξη, για να παρουσιάσουμε εμείς τα καινούργια μας μπλουζάκια, για να τα δει ο κόσμος στο Instagram και για να περάσουμε καλά. Να αναλάβουμε μία φωτογράφηση. Προς το παρόν δεν είναι δύσκολο για μας. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλούς φίλους οι οποίοι, όπως έχουμε προαναφέρει, μας βοηθάνε και μας έχουν βοηθήσει και αυτή τη στιγμή είναι εδώ κυρίως φίλοι μας. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Πιο πολύ είναι το να το πάρουμε απόφαση και να συντονιστούμε. Άμα γίνει αυτό, όλα θα πω πάνε ρολόι, όπως μπορούμε να δούμε, αλλά βγαίνει, κάτι θα γίνει. Είτε μικρό αποτέλεσμα, είτε πολύ καλή δουλειά, στο τέλος κάτι θα έχουμε.
βασιζόμαστε σε αυτό και είναι πολύ εύκολο για εμάς. Προωθούμε πολύ εύκολα τη δουλειά μας μέσω των posts, μέσω των stories. Επικοινωνούμε με τον κόσμο μέσω του Instagram. Είναι πολύ άμεσο. Βοηθάει πάρα πολύ το Instagram, ξέρω δεν θα πούμε. Είναι το πιο εύκολο, χειριζόμαστε πιο εύκολα απ' όλα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Και επίσης νομίζω ότι διαφημίστηκε από στόμα σε στόμα, γιατί στην αρχή δεν μας ήξερε κανένας. Κάπως έρθαν λίγο να παίρνουν, λίγο να τα λένε ένα στον άλλον, λίγο τα φοράγανε και όλα στα Χανιά, μικρή πόλη τα Χανιά, γίναμε έτσι γνωστοί. Το πήγαμε και στην Αθήνα. Εντάξει, σιγά σιγά. Μας έχει βοηθήσει πολύ στο να προωθήσουμε τη δουλειά μας, δηλαδή το πιο απλό, το να ανεβάσει, το να ανεβάσω εγώ ένα story και να το δουν οι 100 άκυροι που με ακολουθούν. Λέει κάτι, σημαίνει κάτι, δηλαδή κάποιος θα το δει, μπορεί να μην πατήσει πάνω στο προφίλ, αλλά κάποιος θα το δει και ίσως θα του μείνει. Στόχος μας για το μέλλον είναι να ανοίξουμε το δικό μας μαγαζί, όπου οποιοδήποτε θέλει να δει και από κοντά τα μπλουζάκια μας να έχει αυτή την ευκαιρία, γιατί δυστυχώς μέσα στο Instagram δεν μπορεί κάποιος να μας επισκεφτεί, να μας συναντήσει. Και νομίζω ότι θα ήταν και καλό για εμάς, δηλαδή να μάθει ο κόσμος ποιες είμαστε, να μας καταλάβει, να μας δει. Εγώ πιστεύω ο βασικός μας είναι ή να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε πολλά μικρομαγαζάκια τοπικά και τέτοια, να έρθουμε και στην Αθήνα να έχουμε ένα δικό μας χώρο και αυτό θα ήταν ωραίο. Αυτό και ίσως να ανοίξουμε και κάτι δικό μας. Έστω και μικρούλι και αλλά ή να ανοίξουμε πολλά μικρούλια δικά μας. Θέλουμε να πούμε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους φίλους μας που τόσα χρόνια έχουν κάνει τα πάντα. Ενώ ό,τι και ό,τι μαλάκια τους έχουμε ζητήσει, την έχουν κάνει. Φωτογραφίσεις, τα μοντέλα, το delivery, το να μας φέρουν τα αυτοκόλλητα, να μας κάνουν τα κουτιά, να μας βάψουν τα σπρέι, να μας βάψουν το σπίτι μας. το πιο απλό, να αγοράσουν ένα από τα μπλουζάκια μας. Αυτό ήταν αναγκασμένο. Οι φίλοι παίρνουν τους φίλους, συγγνώμη. Γεια!